Η Νικολέτα, η οποία είχε, λέει, αποθυμένο να ανέβει σε μια μεγάλη σκηνή με πολύ κόσμο. Ναι. Όριστε, έγινε πραγματικότητα. Τέταρτη βράδυ από το διάρρη, γέλια, κουβέντα και μουσική. Από το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ένοχες. Το πρόσωπό σου, τα σ' αγαπώ σου, τις μεθυσμένες μας αναπνοές. Έχει μια ψυχραυτή Τετάρτη, ένα παράπονο αυτή η ζωή. Μόνο τα μάτια σου μου λένε κάτι, η θύμησή σου με κρατάει ζωντανή. Έχει μια ψυχραυτή Τετάρτη, ένα παράπονο αυτή η ζωή. Μόνο τα μάτια σου μου λένε κάτι. Μόνο τα μάτια σου μου λένε κάτι, η θύμησή σου με κρατάει. Καλώς ήρθες! Καλώς την! Πώς σε λένε, κούκλα μου? Νικολέτα. Νικολέτα, από πού είσαι ο Νικολέτα και το επίθετό σου? Λοιπόν, είμαι από Λίμνο, αλλά μένω Θεσσαλονίκη και το επίθετό μου είναι Λιάπη. Και είσαι πόσο χρονών, συγγνώμη? Ναι. Είμαι 19. Φοιτήτρια δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, Τι σπουδάζεις? Φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία, μπράβο. Τι ωραία φωνή και τι ωραίο τραγούδι της Μελίνας είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία επιλογή σου. Νικολέτα μου, πολύ, 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 πολύ τρυφερή φωνή έχεις. Πολύ ωραία άρθρωση. Κατάλαβα όλες τις λέξεις. Ήταν στρογγυλές, ήταν βελούδινες. Τραγούδισες με ευαισθησία. Λίγο οι χαμηλές σου ήταν οριακές. Δηλαδή... Μισό τον Άκη παραπάνω θα μπορούσατε να το έχετε πει μετά. Εμένα μου άρεσε τι χαμηλέ. Δηλαδή ήταν οριακά, αλλά. Είναι καθαρέ. Κάποιε νοτούλε δεν βγήκαν. Θέλει ένα πολύ μικρό κολπάκι για τι χαμηλέ. Ναι. Αλλά η φωνή σου είναι πολύ φωτεινή. Αλλά πόσο καθαρή ήσουν. Ναι. Η φωνή σου καθαρή, βελούδινη. Μπράβο σου, αγαπητοί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με ευαισθησία. Ευχαριστώ. Με ευαισθησία. Μπράβο, 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 μπράβο. Είναι μέχρι να το συνειδητοποιήσω τώρα λίγο, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Είστε στο Voice, λοιπόν. Θα το συνειδητοποιήσω, ευχαριστώ. Για σένα είναι αυτό το χειροκρότημα, εντάξει, να αρχίζεις να το χωνεύεις αυτό το πράγμα. Νικολέτα μου, κάνε τώρα την έκπληξη μετά από όλα αυτά που είπες και έλα μαζί μου. Μόνο αυτό. Τι μόνο αυτό, μόνο αυτό. Εγώ θέλω να μονομαχήσετε. Τι είναι αυτά? Εντάξει, Νικόλα. Πρέπει να ασκήσεις μπλούζα. Εντάξει. Δώσε και το κύριο. Ωραία, τι θες να κάνω, για πες. Δύρδυνα, αυτό είναι. Πρέπει να μονομαχήσετε. Κάτσε, δεν σου είπα πόσο μου αρέσει η φωνή σου, που είναι βελούδινη, που είναι καθαρή. Δεν μ' άκουγες, πρόσεχε στην Έλενα, έτσι. Όχι. Μ' άκουγες. Περιμένω πιο πολλά. Α, πιο πολλά θες. Να έρθει κοντά σου, ας πούμε. Ναι. Τι θέλεις, κορίτσι μου? Ξέρω να μαγειρεύω. Εγώ δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις? Όχι. Θα σου μάθω να μαγειρεύεις. Α. Κι άλλα θες? Ναι, δεν πήγε. Κάνω και Brazilian Jiu-Jitsu, αν σε ενδιαφέρει να μονομαχήσουμε. Κάτι πάνω στη μουσική, όχι, Πάνω στη μουσική? Ναι. Παίζεις κιθάρα? Πιάνο. Ωραία, θα παίζεις εσύ πιάνο, εγώ θα παίζω κιθάρα.
Έλα, εσύ όχι, τίποτα. Εγώ σου είπα ότι θα σου δώσω το μεγάλο μυστικό, ότι θα κάνεις τις χαμηλές. Να κάνω χαμηλές. Να σου πω, αυτό το μυστικό το, για το οποίο μιλάει, το έχει μάθει ο δάσκαλός της. Σαφώς. Όχι, το ξέρω και εγώ. Αυτό το δάσκαλος είναι και δικός μου δάσκαλος, λοιπόν. Μισό οπότε... λεπτό όμως. Ωραία. Να σου πω εγώ το μυστικό. Να σου πω το μυστικό τώρα. Μην ανοίξω το στόμα μου, Σάκη. Είναι πολύ απλό. Να το πω εγώ όμως, γιατί δεν μπορώ πια να κρατήσω. Λοιπόν, το μυστικό της χαμηλής είναι πολύ απλό, αγάπη μου. Απλά ανεβάζει τον τόνο λίγο του τραγουδιού. Λοιπόν, το δάσκαλο, επειδή έχουμε τον ίδιο, μου το σύστησε η Έλενα. Μάλιστα. Ναι, γιατί είναι στο δρόμο προς το δικό της. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι στη μέση, γι' αυτό πάω σε όλους. Αυτά είναι. Ωραία. Ωραία. Πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ που γυρίσατε, πραγματικά. Είναι μεγάλη μου τιμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά... Θα πάω με το Σάκη, θα πει τώρα. Λοιπόν, επειδή είναι μεγάλη αγάπη και δεν μπορώ να το αποφύγω, θα πάω... Θες να τα αποφύγεις. Θα μπορούσα, αλλά όχι. Πρέπει από να το πω. Από υποχρέωση, δηλαδή θα πας... Πρέπει να το πω. Πρέπει να το πω. Όχι, λέω από υποχρέωση θα πας εκεί που, που θα πας. Όχι, βέβαια. Από μεγάλη αγάπη. Μεγάλη. Τεράστια. Κάτσε να μας πει τώρα στην ψυχανάλυση, βρε. Πες το επειδή θέλεις να το πεις και όχι επειδή πρέπει, έλα. Ωραία. Θα πάω με την Έλενα. Μπράβο. Νικολέτα μου, καλώς όρισες. Ομορφιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.